καταστάσεις σήμερα δυσκολότερες. Και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε, φυσικά. Όμως ο στόχος τον οποίο θέτουμε για φέτος είναι, κατά την άποψή μου, πολύ ρεαλιστικός. Είναι της τάξης των 100.000 ευρώ. Με αυτά τα λεφτά και κάποιες κινήσεις που ήδη έχει κάνει το πολύ δραστήριο Διοικητικό Συμβούλιο, τουλάχιστον διασφαλίζομαι την κανονική και εύρυθμη αποπληρωμή των υποχρεώσεων μας απέναντι στους αγωγητές και στους εργοδοτούμενους στο σωματείο. Έτσι, υπολογίζουμε ότι αν ανταποκριθούμε και στο στόχο τον οποίο εμείς βάζουμε, τότε θα τελειώσει η ποδοσφαιρική σεζόν και δεν θα οφείλουμε περισσότερο παρά το τελευταίο μηνιάτικο. Και τούτο είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί η νέα σεζόν πρέπει να ξεκινήσει χωρίς οποιαδήποτε βαρύδια στο σχεδιασμό για την νέα αγωνιστική περίοδο. Και μιλώ αγωνιστική περίοδο και εννοώ και την ερχόμενη χωρινή. Θέλω να 3,5 μήνες και θα πρέπει να βάλουμε σαν στόχο ως Λεμεσός έναν ποσό τουλάχιστον 40.000 ευρώ. Με βάση τα δυνατότητες που είχαμε και που επαληθεύτηκαν από το προηγούμενο διάβημα, είναι ένας στόχος πάρα πολύ, πάρα πολύ εφικτός. Έχουμε εκδώσει λαχείο σε μπλοκς των 20 λαχνών των 10 ευρώ, δηλαδή το κάθε μπλοκ είναι 200 ευρώ. Θα πρέπει να αποταθούμε πρώτα και κύρια στα μέλη μας, τα οποία είναι αρκετά στη Λεμεσό. Είναι αδιανόητο σε όποιο μέλος μας αποταθούμε και του δώσουμε έναν μπλοκ των 20 λαχνών, μην μπορέσει μέσα σε 3 μήνες να το διαθέσει. Να έβρει 20 φίλους γνωστούς του από τον περίγυρο του για να το διαθέσει. Δεν μιλώ απαραίτητα να το αγοράσει το ίδιο. Πέραν των υποχρεώσεων που έχει ο καθένας από εμάς για τη συνδρομή του, για το season ticket του, δεν θέλουμε πριν να τελειώσει η φετινή σεζόν να βγούμε με την πώληση season tickets της νέας σεζόν, διότι εκείνα τα λεφτά θα τα χρειαστούμε από τον Μάιο και μετά για την προετοιμασία. Γι' αυτό και θα πρέπει να συμπληρώσουμε αυτές τις 100.000 ευρώ από δικούς μας πόρους. Και να μην τρεπόμαστε να αποτινόμαστε και σε κόσμο που είναι στο